Και τώρα επί των απορριών μας, αγαπητοί, βέβαια πρέπει να σας πω ότι και κάτι βέβαια ερήφθη και έχω και από περσινές απορίες. Βλέπετε, έχω μια φιλοτιμία να θέλω να ξοφλώ τα χρεωστούμενα, μόνο που η φιλοτιμία μου αυτή δεν είναι υπεραρκετή για να τα εξοφλήσω όλα. Είναι πρόσφατη χθεσινή η απορία αυτή. Όταν είναι βαριά άρρωστος κάποιος στενός συγγενής, παππούς, γιαγιά κλπ, και ίσως πρόκειται να πεθάνει, πρέπει το μωρό που βρίσκεται στο σπίτι να βαπτιστεί πριν πεθάνει? Εννοείται η γιαγιά, ο παππούς. Ό,τι ώρα κι αν είναι, δηλαδή έστω και μεσάνυχτα. Σας φαίνεται παράξενη ίσως αυτή η απορία, όπως και με μένα με παραξενεύει, αλλά φαίνεται ότι πίσω από την ερώτηση κρύβεται κάποια αντίληψη, προφανώς προληπτική, σίγουρα, ότι ποιος ξέρει τι ότι, ώστε το παιδί θα πρέπει να βαπτιστεί πριν πεθάνει αυτό το πρόσωπο που είναι άρρωστο μέσα στο σπίτι. Ποιος ξέρει, θα έλεγα, καμιά μετεμψύχωση, αδύνατο, γιατί το παιδί είναι γεννημένο και δεν τίθεται θέμα, έχει την προσωπικότητά του, την ψυχή του. Ποιος ξέρει, αγαπητοί μου, τέτοια πράγματα πολλά κυκλοφορούν. Απαντώ, δεν έχει καμία σχέση το θέμα. Άλλο πράγμα εάν ο παππούς ή η γιαγιά που πρόκειται να πεθάνει να δει το παιδί βαφτισμένο. Ξέρω εγώ, ας πούμε, δίνουμε το όνομα του παππού ή της γιαγιάς, να χαρεί. Με αυτήν την έννοια. Κατά τα άλλα, μάλιστα, εδώ που λέει ό,τι ώρα και να είναι, ακόμη και μεσάνυχτα, τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει? Λοιπόν, θα παρακαλέσω όλα αυτά τα, όλες αυτές τις φλιαρίες που κυκλοφορούν, μην τις προσέχετε. Ο Απόστολος Παύλος συλλήβδη όλα μαζί. Αυτά όλα ξέρετε πώς τα αποκαλεί. Γραώδεις μύθους. Δηλαδή μύθους των γριών, οι οποίες γριές όλα τα ξέρουμε και πάντα συμβουλεύουν τις νεότερες, τη μύφη, ξέρω εγώ, την κόρη και τα λοιπά. Και άμα λέω σε κάποια νέα κοπέλα, γιατί το κάνεις αυτό ή τι αντίληψη είναι αυτό? Μα οι γιαγιάδες, λέει, που τα ξέρουν όλα, εκείνες μας συμβουλεύουν. Και ότι μια γιαγιά θα πρέπει να ξέρει πολλά και να συμβουλεύει, δεν τίθεται θέμα, αλλά να μην λέει στραβά πράγματα. Διότι μια γιαγιά, η οποία δεν είναι παρά το σύμβολο μιας παραδόσεως, ταυτόχρονα πρέπει να είναι και μια ζωντανή παράδοση. Είναι ένας θησαυρός, σας το έχω κι άλλοτε πει, η παρουσία ενός φρονίμου παππού και μιας φρονίμου γιαγιάς και συνετής είναι ένας θησαυρός μέσα στο σπίτι για την οικογένεια. Αλλά εφόσον έχουμε φρόνηση, αν αυτοί οι πρόγονοι είναι φορείς προλήψεων, δυσιδαιμονιών, μαγιών και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα, τότε να λείπουν καλύτερα αυτοί οι πρόγονοι, δεν χρειάζονται. Δεν εννοώ να πάνε να τους πετάξουμε στον Κιάβα, αλλά θα ήθελα να πω ότι οι νεότεροι δεν πρέπει να προσέχουν αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους, γιατί είναι φορείς δαιμονικών παραδόσεων.